Τελευταίο φελικό σήμερα εδώ στην Ηλιούπολη. Τα ψέματα τελειώσανε. Την άλλη εβδομάδα ξεκινάει το πρωτάθλημα. Σε τι ετοιμότητα βρίσκεται η ομάδα λίγες μέρες πριν την πρώτη αγωνιστική? Από ό,τι έδειξε και το τελευταίο μας, πιστεύω ότι είμαστε σε μια αρκετά καλή κατάσταση. Έχουμε ακόμα μια εβδομάδα να μπορέσουμε να βελτιώσουμε κάποια πραγματάκια. Πιστεύω ότι δουλεύουμε αρκετά καλά. Υπάρχει συνοχή. Και έχουμε δείξει στα φιλικά, στα μέχρι τώρα φιλικά, τα οποία ήταν προοδευτικά από το πιο εύκολο στο πιο δύσκολο, ότι έχουμε τη δυνατότητα να πετύχουμε κάποιες νίκες που είναι πολύτιμες, ειδικά στην αρχή του πρωταθλήματος. Υπάρχει κάτι που αυτές τις μέρες που έρχονται μέχρι το πρώτο παιχνίδι θέλεις να βελτιώσεις? Ας πούμε, ο πρώτος χρόνος είδαμε ότι έχει λίγο πρόβλημα. Σίγουρα προσπαθούμε να βάλουμε περισσότερους πρώτους χρόνους στο παιχνίδι μας και αυτό θα γίνει σιγά σιγά. Ας μην ξεχνάμε ότι υπήρχε η ΦΕΗ, είχε αποχή εδώ και καιρό. Σήμερα είχαμε δύο μικρά παιδιά κορασίδες, οπότε ήταν λίγο δύσκολο να βρούμε. Αλλά πιστεύω ότι κομμάτι-κομμάτι βελτιωνόμαστε σε πολλά στοιχεία, ειδικότερα στην άμυνα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό στο να βγαίνουμε σε αντιπιθέσεις και να παίρνουμε πολύτιμους πόντους στο κάθε ένα από τα σύστημα. Σαντορίνη, την έχουμε μελετήσει, είναι εφικτό να... Την έχουμε μελετήσει. Την είδα ένα παιχνίδι, τώρα περιμένω να δω και στο βίντεο κάποια παιχνίδια που έχουν το τουρνουά κάτω. Σίγουρα είναι μια δυνατή ομάδα με υψηλές βλέψεις. Ξέρουμε κάποια πραγματάκια, όπως τα ξέρουν και αυτοί για μας. Από εκεί και πέρα, όποιος θα είναι πιο έτοιμος, πιο ψυχωμένος. Πιστεύω η πρώτη αγωνιστική άλλωστε είναι μια αγωνιστική πολύ δύσκολη για όλες τις ομάδες. Δεν υπάρχει ο τόσο καλός αγωνιστικός ρυθμός, γιατί είναι μόνο από φιλικά προέρχονται οι ομάδες. Σιγά σιγά θα βρουν όλοι τον καλύτερό τους σε αυτό. Αναμένουμε να έχουμε ένα καλό παιχνίδι. Τον κόσμο μας θα τον έχουμε και σε ποιο κλειστό? Αυτή είναι μια μεγάλη ερώτηση και θα έλεγα αυτά που βασανίζουν τα ομάδα τα προβλήματα είναι περισσότερο εξωαγωνιστικά. Σίγουρα το κομμάτι γηπέδου όμως είναι κομμάτι του αγωνιστικού. Να μην έχουμε κάνει καμία προπόνηση, πραγματικά δεν ξέρω σε ποιο γήπεδο θα παίξουμε, δεν ξέρω ποια μέρα θα παίξουμε, δεν ξέρω τι ώρα θα παίξουμε για να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε ανάλογα για την προπόνηση. Αλλά ελπίζω όπου και να είναι αυτό και όποτε και να είναι θα έχουμε τον κόσμο μαζί μας που είναι πολύτιμη συμβολή του σε κάθε ένα παιχνίδι, πόσο μάλλον σε μια πρεμιέρα. Ευχαριστώ.